και ενός όλου του κόσμου μαζευτείτε. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τις πίστες του Θήτα Ναρίνα. Θέλουμε να καταλάβουμε τη διαφορετικότητα και τις στρατηγικές και τα βασικά βήματα, τις βασικές αρχές για να μπορούμε να κερδίσουμε ή να παίξουμε αξιοπρεπώς στο κάθε παιχνίδι. Να είμαστε καλοί για εμάς και για την ομάδα μας. Ο κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό ρόλο στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχετε δει, τι έχετε ακούσει από τα υπόλοιπα βίντεο, αλλά ο κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό τρόπο παίξηματος. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε πρώτον για την πίστα των αστεριών, είναι το mode με τα αστέρια, και μέσα σε αυτή την πίστα θα δούμε ένα βίντεο που παίζω με assassin, με τον εκτελεστή. Ο εκτελεστής έχει ρόλο να κινείται ελεύθερα, δεν κινείται κοντά στην ομάδα. Σκοτώνει, βγαίνει από τις σκιές, δηλαδή κρύβεται, πρέπει να κρύβεται καλά, να μην ξέρουν οι άλλοι που είναι, και να χρησιμοποιεί τα skills του, δηλαδή τις ικανότητες του, την κατάλληλη στιγμή. Υπάρχουν 4 διαφορετικά modes. Εμείς προσωπικά στο Greek Titans δεν ασχολούμαστε με το Battle Royale, που είναι 2 άτομα εναντίον άλλων 2 ατόμων, δηλαδή ας πούμε χωρίζονται διάδες, 10 διάδες σε ένα χάρτη, ποια διάδα θα επικρατήσει. Ή αντίστοιχα solo, που είναι να παίζεις μόνος σου με άλλους 15 σε ένα χάρτη, ποιος θα επικρατήσει πάλι, 3 πρώτοι. Εμείς στο Titans, στο Greek Titans ασχολούμαστε με το 4 εναντίον 4. Γενικότερα και με τα επόμενα modes και με τους επόμενους χάρτες και πίστες που θα μπουν, που θα είναι και με ακόμα περισσότερα άτομα να μπορούν να παίξουν στον ίδιο χάρτη. Μας ενδιαφέρει η κοινότητα, μας ενδιαφέρει η συνεργασία. Οπότε σήμερα θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε λίγο σύντομα το Superstar. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι η πίστα με τα αστέρια. Και εδώ πέρα θα δούμε ακριβώς παίζοντας τον assassin, δηλαδή τον εκτελεστή, πώς πρέπει να κινηθούμε. Λοιπόν, η πίστα με τα αστέρια μας αφήνει ένα διαστημόπλιο εμάς στην πλευρά μας, αριστερά, πάντα, όπως παίζουμε, ξεκινάμε το παιχνίδι, και δεξιά τους αντιπάλους. Όταν λοιπόν μετράει ο χρόνος στη μέση, θα το δείτε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, μετά από κάποια δευτερόλεπτα, από 15-20, θα το δούμε εκείνη την ώρα, βγαίνει το αστέρι στη μέση. Μέχρι να βγει το αστέρι στη μέση, οι παίκτες πρέπει να σπάσουν τα κουτιά που θα δείτε στο βίντεο για να παίρνουν κάτι κάψουλες από το έδαφος, οι οποίες σου δίνουν level. Με αυτά τα level ανεβάζεις τα level και παίρνεις τα skills σου. Κάθε skill κάνει πιο δυνατό το... κάθε level κάνει το πιο δυνατό το skill. Επιλέγεις ποιο θα πάρεις. Τώρα, αφού λοιπόν βγει το αστέρι στη μέση, πρέπει η ομάδα να πάρει το αστέρι και κάθε λίγο εμφανίζεται τυχαία κοντά σε αυτόν που έχει τα αστέρι, κάτω ένας κύκλος που βγαίνουν αστέρια. Προσοχή! Στον πρώτο γύρο που βγαίνει το πρώτο αστέρι, βγαίνουν κάτω 2 αστέρια. Στο δεύτερο γύρο βγαίνουν 3 αστέρια και στον τρίτο γύρο βγαίνουν 5 αστέρια. Οπότε ο τρίτος γύρος είναι πιο σημαντικός. Γιατί όποια ομάδα έχει τα περισσότερα αστέρια, νικάει. Επίσης, στα 50 αστέρια, όποια ομάδα καταφέρει και μαζέψει 50 αστέρια, τελειώνει το παιχνίδι επί τόπου. Κάθε κάποια δευτερόλεπτα, λοιπόν, κάθε ένα λεπτό, βγαίνει το επόμενο αστέρι. Τώρα θα το δούμε στην πράξη, γιατί ό,τι και να σας λέω, αν δεν το δείτε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε ακριβώς. Θα αναλύω παράλληλα τον τρόπο παιχνιδιού μου σαν εκτελεστής, σαν assassin, για να καταλάβετε πώς προστατεύομαι, βασικές πληροφορίες, για να μπορείτε να παίξετε πιο καλά, χρησιμοποιώντας αυτά που βλέπετε εδώ σήμερα. Και τώρα θα δούμε το παιχνίδι του χαρακτήρα Mary, του εκτελεστή. Και ξεκινάμε. Βλέπετε εδώ, θα μαζέψουμε τα κουτιά. Προσπαθούμε να σπάσουμε όσο πιο πολλά κουτιά γίνεται για να πάρει level. Κανονικά πρέπει να πάρει ένας παίκτης level εδώ για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα skills. Φεύγω εγώ από πάνω γιατί χρειάζεται να είμαι ελεύθερος ο ρόλος μου, όπως σας είπα. Αυτός ο παίκτης εδώ δεν είχε άλλες βόλες, τις εξάντλησε κάτω, οπότε το εκμεταλλεύτηκα και τον σκότωσα. Τώρα που πήραμε το πρώτο αστέρι, έχουμε την ευκαιρία να βγούμε μπροστά με κάποιους πόντους. Οι υπόλοιποι παίκτες
πρέπει να προστατεύσουν αυτόν που έχει το αστέρι. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να καλυφθώ κοντά στη βάση μας, ώστε αν πεθάνω, το αστέρι να είναι στη βάση μας. Να μην είναι στην απέναντι περιοχή ή στη μέση που θα το πάρουν εύκολα να το πάνε στη μεριά τους. Οπότε εδώ μας επιτίθονται και εμείς προστατεύουμε τα αστέρι. Οι υπόλοιποι προστατεύουν τα αστέρι. Βλέπετε εδώ, αυτό που κάνω είναι να μην χαλάω κανένα σκυλ μου. Αυτό εδώ είναι η ούλτι μου, η καλύτερη ικανότητα, η μοναδική ικανότητα που έχει ο κάθε παίκτης. Δεν επιτίθομαι, κρατιέμαι να το χρησιμοποιήσω αν χρειαστεί να αμυνθώ. Βλέπετε εδώ, έχω καταφέρει να μαζέψω 16 αστέρια από το πρώτο round. Βλέπετε πάνω που μετράει ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος με τα αστέρια και τώρα μετράει για το δεύτερο γύρο. Σε 12 βγαίνει το επόμενο αστέρι. Εδώ ο παίκτης με έχει αντιληφθεί. Αυτός ο παίκτης, η ειδική ικανότητά του διαπερνάει τα χτυπήματά του, τους τοίχους, τα πάντα. Και εδώ θα πάει να με χτυπήσει. Αλλά γρήγορα το αντιλαμβάνομαι και χρησιμοποιώ την ασπίδα μου. Αυτό εδώ με έσωσε για να μπορώ να χρησιμοποιήσω τα skills μου την κατάλληλη στιγμή. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εννοούσα. Και τώρα όμως ένας από τους παίκτες αυτούς, βλέπετε εδώ, πήρε τα αστέρι. Μετράει ο χρόνος για εκείνους. Τώρα όμως το πήραμε εμείς. Μετράει για εμάς. Μας ξανασκοτώσανε. Εγώ το χειρίστηκα λάθος. Έπρεπε να μπω πιο νωρίς. Έπρεπε να φύγω πιο νωρίς. Αυτή τη στιγμή ρίξαν το αστέρι και το έχουν στη βάση τους. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή για 30 δευτερόλεπτα έχουν τα αστέρι και μετράνε αστέρια. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιτεθούμε. Αλλά εγώ στρατηγικά σαν assassin προτιμώ να μαζέψω κουτιά, να σπάσω κουτιά, να πάρω level, να βοηθήσω την ομάδα μου, γιατί 20 δευτερόλεπτα μέχρι να πάω εκεί, αν πεθάνω και πίσω στο level θα μείνω και δεν θα καταφέρω να είμαι έτοιμος για την τελευταία και σημαντικότερη επίθεση, που είναι το τελευταίο αστέρι που πετάει 4 αστέρια κάτω. Αυτή τη στιγμή κάθε αστέρι πετάει 3, το βλέπετε εδώ πάνω. Κάθε φορά που ο κύκλος βγάζει κάτω αστέρια πετάει 3. Τώρα είναι το σημαντικότερο αστέρι, δηλαδή και από εδώ βλέπετε είναι derby 22-26. Περιμένω, κρύβομαι, ώστε να δω πώς θα εξελιχθεί. Δεν με έχει δει, επιτίθομαι. Μπαίνει σωστά και ο συμπαίκτης μου. Βγαίνει τα αστέρι σε ένα δευτερόλεπτο. Βγαίνει τα αστέρι, το παίρνει ο συμπαίκτης, τον τραβάει πίσω για να φύγουνε. Πάνε να φύγουνε. Κάνω την special ικανότητά μου και τους συμφλίδουμε. Και παίρνω τα αστέρι και εξαφανίζομαι. Εξαφανίζομαι όσο πιο γρήγορα μπορώ. 5 αστέρια κάτω. Και τώρα βλέπετε εδώ. Ο Kaiboys είναι να κάνει την ulti. Και τι κάνω. Πάω και κρύβομαι πίσω τους. Πίσω από τα κουτιά. Χρησιμοποιώ για εμπόδια τους συμπαίκτες μου γιατί να μην με πετύχει. Και αυτό καταφέρνω, καταφέρνω να ζήσω, κρύβομαι, δεν κάνω τίποτα παρά μόνο μαζεύω τα αστέρια. Και λοιπόν είναι 37-31 και αυτό που χρειάζεται να πάρουμε δύο πτώσεις αστεριών, δύο πεντάδες. Έρχονται εδώ να επιτεθούνε, βλέπετε. Άμα μου πάρουν τα αστέρια παίζει να χάσουμε, αποφεύγω το χτύπημά τους. Χρησιμοποιώ την ικανότητά μου τη special και εδώ τελειώνει κυρίες και κύριοι. Ο Assassin είναι πολύ καλός παίχτης, ο εκτελεστής, αρκεί να ξέρετε πώς να το χειριστείτε. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε στρατηγικές στο παιχνίδι και στην πίστα των πύργων. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Καλό παιχνίδι, καλή δύναμη σε όλους.